Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Να ευχηθούμε έτσι, μιας και μας δίνεται και αφορμή. Καλή αρχή να έχεις και εσύ προσωπικά και η ομάδα και μακριά, μακριά από τραυματισμούς πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα με δουλειά γίνονται. Θα τα πετύχουμε. Γιατί και εσύ ήσουν. Στην αρχή Άτικος ξεκίνησες την προετοιμασία με ένα τραυματισμό φέτος, τον οποίο βέβαια τον ξεπέρασες και εδώ και αρκετό καιρό, αλλά νομίζω ότι μετά από 3 μήνες ειδικά προετοιμασίας που έχετε κάνει, ένας τραυματισμός θα ήταν ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή για οποιονδήποτε παίκτη, φυσικά αναφέρομαι. Εννοείται. Είναι γενικά και όχι μόνο τώρα, είναι ό,τι χειρότερο για να ποδοσφαιριστεί. Πολλές φορές είναι η άτυχη στιγμή, θα έλεγα, αλλά πάνω απ' όλα είναι να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα μικροχτυπήματα όλοι έχουμε από τα παιχνίδια. Τα πιο σοβαρά είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Ο Άρης ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο φετινό πρωτάθλημα της Football League, μάλιστα με ένα εμφατικό σκορ. Στέκεστε καθόλου, Λευτέρη, στο σκορ ή όπως είπε και ο προπονητής σου, και 1-0 να κερδίζαμε πάλι 3 βαθμούς θα προσθέταμε? Θα συμφωνήσω και εγώ με τον προπονητή μου. Το σκορ και τα πολλά γκολ λειτουργούν στο ψυχολογικό κομμάτι, όπως είπε και ο coach. Είναι διαφορετικά να κερδίσεις 1-0 και δύσκολα, και διαφορετικά 5-0 και με περισσότερες ευκαιρίες. Ωστόσο, επειδή το πρωτάθλημα θα έχει μεγάλη διάρκεια, όπως είπε και ο coach, είτε 1-0 είτε 5-0, οι τρεις βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε. Και στο τέλος θα πρέπει να κοιτάξουμε, αυτό θα μετρήσει δηλαδή το πόσους βαθμούς έχουμε και όχι τα γκολ. Ναι, λέμε εμείς στα δημοσιογραφικά μας, τα κλισέ πολλές φορές μετά από τέτοια σκορ, ότι έστειλε μήνυμα για παράδειγμα. Εσύ σαν έμπειρος ποδοσφαιριστής, αν ήσουν σε κάποια άλλη ομάδα και άκουγες το 5-0 του Άρη, θα σκεφτώσουν κάτι ή όχι ιδιαίτερα? Εντάξει, είναι σημαντικό και αυτό. Όταν μια ομάδα έχει καλή επιθετική λειτουργία, όταν πολλοί παίχτες σκοράρουν, είναι σημαντικό για αυτήν και για τους αντιπάλους, γιατί όταν υπάρχει, ας πούμε, μόνο ένας επικίνδυνος παίχτης, επικεντρώνονται πάνω σε αυτόν. Όταν όμως υπάρχουν πολλοί και διάφοροι που σκοράρουν και συμβάλλουν στο επιθετικό κομμάτι, είναι διαφορετικά και για τους αντιπάλους. Αυτός ο πλουραλισμός δηλαδή στο σκοράρισμα, το γεγονός ότι σκόραραν πλάγι επιθετική για παράδειγμα ή μέσο επιθετική, ήταν ένα από τα σημεία που ξεχώρισε στην προχθεσινή πρεμιέρα του Άρη? Ναι, εννοείται. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, θέλαμε να μπούμε έτσι, θέλαμε να πετύχουμε κάποιο γρήγορο γκολ και όλα πήγαν κατευθείαν όπως τουλάχιστον προπονούμαστε εδώ και 3 μήνες. Όσα δουλεύει ο προπονητής βγήκαν στο γήπεδο. Λευτέρη, το παιχνίδι ήταν εύκολο γιατί το έκανε ο Άρης ή και ο αντίπαλος είναι από τους αδύναμους? Γιατί και σε φιλικό τον κέρδισε ο Άρης 1-5 και από το Λεβαδιακό δέχτηκε 5 γκολ ο Αιγινιακός. Γενικά δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά. Βέβαια, τον Απόλλωνα πόντου στο κύπελλο το δυσκόλεψε, αλλά ήταν στην έδρα το κοινό το μάτς. Ναι. Θεωρητικά μπορεί όλοι να λένε ότι είναι από τις αδύναμες ομάδες ο Αιγινιακός, ωστόσο ειδικά μέσα στην έδρα του πιστεύω θα παλέψει πολλά παιχνίδια και θα παλέψει για τη σωτηρία του. Δεν είναι όπως δηλαδή σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα στο γήπεδο είναι διαφορετικά πάντα τα πράγματα. Πάντως τα φαβορεί όλα στην πρεμιέρα εύκολα ή δύσκολα κέρδισαν. Ίσως λίγο δεν ξέρω αν αυτό το αποτέλεσμα της Παναχαϊκής επί των Τρικάλων, δεν ξέρω αν αλλά ήταν ένα δυνατό παιχνίδι ούτως ή άλλως. Ναι, είναι και δύο καλές ομάδες. Τα Τρικάλα, αν και ενισχύθηκαν, πήραν πολλούς παίχτες και έμπειρους της κατηγορίας, είδαμε σήμερα δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο και η Παναχαϊκή έχει πολύ καλή ομάδα και δυνατή. Ήθελες αυτό το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Άρη να είναι με έναν από τους 3-4 αντιπάλους και για την άλλη, από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ή γενικά, αν το έχετε συζητήσει κιόλας, θέλατε κάτι πιο εύκολο, ρε παιδί, πιο βατό? Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι ίσως είναι και καλύτερα να έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στην αρχή. Όπως και με τον Αιγινιακό, έτσι και στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι θέλουμε την νίκη, όπως και αν είναι και ο αντίπαλος.
Και ειδικά τώρα που είναι μια πολύ καλή ομάδα, θα είναι τόσο το καλύτερο αν πάρουμε την νίκη. Ναι, έχει διπλή ανάγνωση, γιατί ένα ενδεχόμενο διπλό του Άρη αυτή τη φορά και θόρυβο θα κάνει και την ψυχολογία της ομάδας θα την εκτοξεύσει, νομίζω, έτσι, ναι. Αν κερδίσεις. Ακριβώς. Αν δεν κερδίσεις μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα, ωστόσο παίζουν πολλά ρόλο. Το τι εμφάνιση θα έχεις, το πώς θα είναι ο αντίπαλος. Ωστόσο, θεωρώ ότι στα μεγάλα θεωρητικά πάλι παιχνίδια, γιατί μόνο στη θεωρία μπορούμε να πούμε μεγάλα ή μικρά παιχνίδια, πιστεύω θα είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ συγκεντρωμένοι. Πάντως, πέρσι ένα γκολ στα Τρίκαλα ήταν αυτό που πλήγωσε πάρα πολύ τον Άρη πέρσι. Γιατί είναι το καθοριστικό παιχνίδι που χάνει στα Τρίκαλα με 1-0. Νομίζω έχει δεχτεί 3 γκολ συνολικά σε όλο το δεύτερο γύρο. Ναι. Αλλά αυτό το ένα γκολ ήταν αρκετό για να του στερήσει την άνοδο. Όχι βέβαια μόνο του, αλλά έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα και έτσι όπως πήγαινε και με τις ισοβαθμίες και όλα τα υπόλοιπα, τον πλήγωσε πάρα πολύ αυτό το τέρμα. Κατάλαβα. Το θυμάμαι και εγώ το παρακολουθούσα το τι γινόταν στη Football League. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να εμφανιστούμε πολύ σοβαροί, πολύ συγκεντρωμένοι, ώστε να πάρουμε την νίκη. Mm-hmm. Ο προπονητής σου λέει συνεχώς ότι πρέπει η ομάδα να έχει πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Εσύ έχεις κάνει αυτή τη διαδρομή, δηλαδή από τη Football League στη Super League, ξέρεις και τα δύσβατα μονοπάτια και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Ποιο είναι στην πορεία του πρωταθλήματος αυτό που θα μετρήσει περισσότερο, Λευτέρη? Η σοβαρότητα που είπε ο προπονητής σου, η διάρκεια, η ψυχολογία ενδεχομένως, τι απ' όλα? Πιστεύω πως μια καλή αρχή στις 4-5 πρώτες αγωνιστικές, να είναι δηλαδή η ομάδα πρώτη. Και από εκεί και πέρα η διάρκεια που θα έχει και καλός ή κακός τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Αν θεωρητικά μέσα στην έδρα σου παίρνεις αν όχι όλα τα περισσότερα παιχνίδια. Ναι. Τα εκτός έδρας παιχνίδια, τα διπλά, δίνουν και το πρωτάθλημα, πιστεύω. Γιατί πέρσι ο Άρης, έχουμε πάντοτε αυτή τη σύγκριση, καλός ή κακός, γιατί είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα. Δυσκολευόταν αρκετά στα παιχνίδια μακριά από το Βικελίδης. Ναι. Εντός έδρας είχε 15 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι, μακριά είπα, γι' αυτό είπα. Μακριά. Δυσκολευόταν πολύ. Αυτό γενικότερα το τι συνέβη πέρσι, Λευτέρη, εσάς τους καινούριους σας επηρεάζει καθόλου? Είστε πολλά παιδιά βέβαια που έχετε έρθει καινούργια στην ομάδα. Είναι μια σκιά που υπάρχει στα αποδυτήρια ή δεν το σκέφτεστε καθόλου? Εμείς πάλι θεωρητικά οι καινούργοι, οι νέοι στην ομάδα, δεν το σκεφτόμαστε. Και προσπαθούμε και λίγο τα παιδιά, όσοι το θυμούνται από την περσινή χρονιά, να το βγάλουμε από αυτούς, να το αποβάλουμε. Ναι. Γιατί μόνο κακό μπορεί να κάνει στην ομάδα. Mm-hmm. Πώς βίωσες την πρεμιέρα την επίσημη στο Κρεάνθης Βικελίδης? Βέβαια δεν είχε πολύ κόσμο και θα ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Νομίζω ότι και εσύ περιμένεις περισσότερο κόσμο στις κερκίδες, αν μη τι άλλο. Εννοείται. Ξέρουμε ότι ο κόσμος του Άρη είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του. Αν και πρώτη αγωνιστική δεν είχε όσο κόσμο θα θέλαμε, θεωρώ όμως ότι στα επόμενα παιχνίδια και με βάση τα αποτελέσματα αλλά και τις εμφανίσεις μας στα επόμενα παιχνίδια θα έρθει περισσότερος κόσμος στο κήπεδο. Λένε ότι είναι κλειδί το μάτς στα Τρίκαλα γι' αυτό. Δηλαδή με μια επιτυχία στα Τρίκαλα ενδεχομένως όντως να πιστούν και αυτοί που θεωρούν ότι θα γίνει κάτι ανάλογο με το περσινό στον Άρη. Ίσως έτσι είναι, αλλά και απ' την άλλη είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος. Είτε έρθει ισοπαλία, είτε νικήσουμε, είτε να χάσουμε. Είναι ακόμα η αρχή, δεν σημαίνει κάτι, είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική. Εσύ καλά το λες και έτσι είναι όπως το λες, αλλά ξέρεις, είναι ο τέταρτος χρόνος για τον Άρη. Για τον φίλαθρο του Άρη, όχι απλά είναι η αρχή. Δηλαδή, περιμένει πώς και πώς να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Το ζήσε σε ένα βαθμό και με τον Ηρακλή. Παρόμοια συναισθήματα είχαν και οι φίλοι του Ηρακλή. Ναι. Ήταν ανάλογα οι καταστάσεις. Ξέρουμε πώς θα είναι το κόσμος και το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι δουλεύουμε εδώ και 3 μήνες και από εδώ και πέρα ώστε να πετύχουμε αυτό το στόχο, να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ανήκει. Μετά από αυτούς τους 3 μήνες προετοιμασίας, γενικότερα πιστεύεις, Λευτέρη, ότι η ομάδα πλέον είναι έτοιμη σε όλα τα επίπεδα? Της λείπει κάτι, ενδεχομένως φρεσκάδα, αριθμό σίγουρα φαντάζομαι, γιατί δεν έχει πολλά παιχνίδια επίσημα, αλλά
ξέρω αν κάτι λείπει άλλο. Και από τους άλλους όμως. Ναι, ναι, εννοείται. Όλες οι ομάδες έχουν έλλειψη ρυθμού, αλλά πιστεύω πως δείξαμε και στο κύπελο με τον Πανιόνιο, αλλά και προχθές στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ότι τουλάχιστον από φυσική κατάσταση είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε καλό επίπεδο, σε αρκετά καλό ρυθμό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αγώνα με τον αγώνα, είναι διαφορετικά τα επίσημα παιχνίδια από τα φιλικά, θα είμαστε καλύτεροι. Ναι. Σας δυσκόλεψε καθόλου, γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για τον αγωνιστικό χώρο. Εμάς από πάνω, διαγυμνού οφθαλμού, φαινόταν πολύ άσχημος ο αγωνιστικός χώρος. Δεν ήταν έτσι, όντως λεπτό. Ειδικά στην πλευρά εδώ τα επίσημα. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, όταν το βλέπεις το γήπεδο νομίζεις ότι είναι πολύ κακό, αλλά δεν είναι έτσι. Α, δεν είναι έτσι. Ναι, ναι, είναι ίσιο το γήπεδο, είναι μαλακό. Τώρα δεν ξέρω αν χαλάσει λίγο περισσότερο καιρός το τι θα γίνει. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής είναι σε καλό επίπεδο. Άρα εδώ τα φαινόμενα πατούν δηλαδή. Ίσως αυτή η διχρωμία που έχεις. Ναι, ναι, αυτή η διχρωμία λίγο κάνει... Μάλιστα. Απ' την άλλη, είδαμε, ας πούμε, σε δράμα και σήμερα στις Σέρες και τα λοιπά, η εικόνα του ήταν καλύτερη. Αλλά άκουσα ένα παίκτη της δράμας που έλεγε ότι δεν ήταν και τόσο καλό αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, μπορεί να μην ήταν ίσχυος, ναι, δηλαδή, παίζει ρόλο, άλλο τι βλέπεις. Οπότε καλύτερα, ναι, να φαίνεται ότι δεν είναι καλό και ας είναι, παρά να φαίνεται χαλή και να είναι σκληρό ή να έχει λακκούβες. Έχεις ξεχωρίσει πέρα από τον Άρη τις υπόλοιπες ομάδες που θεωρείς εσύ κατά την άποψη ότι θα παλέψουν για την άνοδο? Δύο θέσεις θυμίζω. Ναι, εντάξει, εκτός από εμάς πιστεύω ο Όφη, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Δόξα Δράμας, τα Τρίκαλα που έχουν πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι ιστορικές ομάδες και θα παλέψουν όλες για τα δύο εισιτήρια της άνοδου. Έχετε και ένα ματς κυπέλλου, βαριά. Αλλά υπάρχει αυτό, το σκέφτεστε καθόλου μετά την ήττα από τον Πανιόνιο, με νίκη ο Άρης μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση? Όχι, μπορεί, περνάει με νίκη. Ναι, ναι. Μετά την ήττα από τον Πανιόνιο, ακριβώς μετά το παιχνίδι, είπαμε ότι έχουμε άλλο ένα, πρέπει να κερδίσουμε τα Γιάννενα ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Από εκεί και πέρα, καλώς ή κακώς, το έχουμε αφήσει από το μυαλό μας. Επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και όταν έρθει η ώρα θα συγκεντρωθούμε για εκείνο το παιχνίδι. Πες μας και ένα σχόλιο, γιατί έρχεται και η Μπόκα την άλλη εβδομάδα. Ήδη σήμερα υπάρχουν τοποθετήσεις των ανθρώπων της Μπόκα, ανέβηκαν και στο κανάλι του Άρη. Βέβαια, φαντάζομαι ότι και εσείς και εμείς και όλοι θα το προτιμούσαμε πριν τα επίσημα παιχνίδια αυτό το μάτς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άργησε πολύ αυτό το φιλικό. Γίνανε διάφορα πράγματα, ωστόσο ένα φιλικό με τέτοια ομάδα σε τέτοιο επίπεδο μας ικανοποιεί όλους, το περιμένουμε πώς και πώς. Ξέρουμε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και το μόνο που μπορούμε να πούμε το περιμένουμε με ανυπομονησία. Έχω και μια ερώτηση από ένα φίλο. Τελικά ήρθε για τον Άρη, το Μυροφορίδη ή για κάτι άλλο? Φαντάζομαι τώρα αυτό είναι λίγο συνδυασμός. Για όλα, αυτό ακριβώς είναι συνδυασμός. Το ότι ήρθε ο Παύλος στην ομάδα ήταν πολύ σημαντικό και για μένα και για πολλά παιδιά. Έχουμε ξανασυνεργαστεί, ξέρουμε το τι μπορεί να κάνει, τι εγγύηση μπορεί να δώσει. Και απ' την άλλη ο Άρης είναι μια τεράστια ομάδα με τον κόσμο του. Οπότε δεν μπορούσα να πω όχι σε τέτοια πρόταση. Είναι, Λευτέρη, και ένα πλεονέκτημα του Άρη έναντι των υπολείπων αυτό? Δηλαδή, το ότι πολλοί ποδοσφαιριστές, παρότι είχατε 14 νέα πρόσωπα στην ομάδα, γνωρίζεστε μεταξύ σας, γιατί άλλοι 3-4 ήταν στον Απόλλωνα. Εσύ, επίσης, από τον Ηρακλή γνωρίζεις κάποια παιδιά, γνωρίζεις τον τεχνικό διευθυντή. Ξέρει τη φιλοσοφία, ναι, του τεχνικού διευθυντή. Σίγουρα είναι πολύ καλό, δεν χρειάζεται να γνωριστούμε και με τα παιδιά από τον Απόλλωνα, με 2-3 ήμασταν και συμπαίχτες και στον Ηρακλή, οπότε γνωριζόμαστε και με τα παιδιά που ήταν ήδη στην ομάδα, γνωριζόμαστε είτε από αντίπαλοι είτε είχαμε κάνει με άλλους στην ίδια ομάδα, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται χρόνος προσαρμογής. Παίρνεις κατευθείαν, γνωρίζεις το τι θέλει, το τι σκέφτεται ο καθένας και το τι θέλει. Πάντως, για ένα συμπαίκτη σου,
που τον ήξερε στον Ηρακλή μέχρι πολύ πρόσφατα, τον Γιάννη τον Μπασά, να μην το ματιάσουμε, γιατί γινόταν πολύ λόγο στον Ηρακλή ότι δεν σκοράρει. Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά στο σκοράρισμα με τον Άρη. Και ένα στα τρίκα. Μάλλον δεν είναι ο Γιάννης ο Μπασάς, είναι κάποιος άλλος. Εφόρεσε φανελάρι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Ίσως του πάνε τα χρώματα καλύτερα, τι να πω. Είναι πιο απελευθερωμένος. Και το είχε τον Κολέτσικα αλλιώς ο Γιάννης, απλά στον Ηρακλή δεν του ερχόταν. Ναι. Τώρα που είσαι στον Άρη και φαντάζομαι άκουγες και για τα περσινά και έχετε συζητήσει και για το περσινά κτλ. Ο Άρης πέρσι είχε ένα ρόστερ το οποίο ήταν δύο φορές πιο ακριβό από το φετινό. Παρ' όλα αυτά φαινόταν ξεκάθαρο ότι έχει χειρότερη ομάδα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει το ξεκίνημα της ομάδας του Άρη φέτος και από τα φιλικά κτλ. Είναι λόγω Μυροφορίδη η όλη μετάλλαξη? Είναι λόγω του ότι πλέον είστε παίκτες και καλοί αλλά και παίκτες που γνωρίζετε την κατηγορία? Πού πιστεύεις ότι οφείλεται ότι πέρσι η ομάδα δεν τα κατάφερε? Πιστεύω πως αυτό είναι το θέμα, το οικονομικό, το budget. Μέσα στο γήπεδο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως η περσινή ομάδα του Άρη στην Super League να ήταν πολύ καλύτερη, να έβγαζε περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, εμείς όλα τα παιδιά γνωρίζουμε τη Football League, τι χρειάζεται, τι χρειάζονται οι αγώνες και πιστεύω πως αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να έχεις μια ομάδα που να μην μπορεί να παίξει στη Β' κατηγορία και να παίξει καλύτερα στην Α'. Γίνονται, όλα γίνονται, ναι. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι αυτή η ομάδα που δημιουργήθηκε φέτος στο τέλος αυτής της διαδρομής να είναι στη Super League. Αυτή είναι η επιθυμία όλων και η δική σας, γιατί και εσείς έχετε συνδυάσει τις καριέρες σας με αυτό το πράγμα. Πήρατε μια επιλογή, πήρατε μια απόφαση και κάνατε μια επιλογή, Λευτέρη, να έρθετε στον Άρη, γιατί προφανώς προσδοκάτε να αγωνιστείτε και στη Σούπερ Λίγκα μαζί με τον Άρη. Εννοείται, εννοείται. Είναι σκοπός όλων αυτός. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να το ευχηθούμε, να πάνε όλα καλά, καλή αρχή, καλή χρονιά και πάλι και ό,τι καλύτερο. Και θα σκοράρει ο Πασάς την Κυριακή, δεν πειράζει. Μην σκοράρεις εσύ. Ας σε σκοράρει ο Γιάννης, ας μην βάζω εγώ. Ας νικάει η ομάδα βασικά και ας το βάζει όποιος να είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη, για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, γεια σας.